Κρίσιμο είναι και το θέμα των αποστάσεων ανάμεσα στου μαθητέ τη τάξη. Γι' αυτό τοποθετήθηκε ο Γκίκας Μαγιορκίνη, ανεβάζοντα στο διαδίκτυο δύο γραφήματα με τα οποία εξηγεί. Πώ γίνεται η διασπορά του ιού, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα γραφήματα, Άρη, και δείχνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύαμε. Κατερίνα, ο Γκέκα Μαγιορκίνη προσπάθησε να αποδείξει ότι μειώνοντα τι αποστάσει των μαθητών μέσα στην τάξη, δεν μειώνονται κατά πολύ και οι πιθανότητε διασπορά του ιού. Να δούμε τα δύο γραφήματα τα οποία ανέβασε στο Facebook. Στο ένα, εμφ... στο ένα εμφανίζεται μία τάξη με 25 μαθητέ που κάθονται 2-2 στα θρανία. Στο άλλο, μία τάξη με 15 μαθητέ με ένα άτομο στο κάθε θρανίο και τα βελάκια συμβολίζουν τη διασπορά. Στο δεύτερο μοντέλο, με του λίγου μαθητέ Όπω εξηγεί ο Γκίκα Μαγιορκίνη, θα πρέπει να αυξηθούν οι ώρε του μαθήματο των εκπαιδευτικών, άρα θα αυξηθεί και η έκθεσή του στον ιό. Ενώ στην πραγματικότητα οι πιθανότητε διασπορά δεν αλλάζουν πάρα πολύ στι δύο κατανομέ των μαθητών. Δηλαδή είτε έχει 15 μαθητέ τάξη, είτε έχει 25. Σεβόμαστε πάντα την επιστημονική γνώση των ειδικών. Του ακούμε προσοχή, ακόμα και αν έχει κάποιε ενστάσει. Προφανέ θα τα γνωρίζουν καλύτερα. Άρι Λάμπο να σε ευχαριστήσουμε πολύ.